Γεια σας από την εκπομπή του Αντιφώνου Γεωπολιτισμός. Έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκομαι στο φιλόξενο σπίτι του κυρίου Αλέξανδρου Κοσματόπουλου. Τον τοίχο του σαλονιού του Κοσμούνι, οι όμορφοι πίνακες της Όλγας Σταυρίδου. Και είμαι εδώ για να συζητήσουμε για τα δύο τελευταία, για το σύνολο του έργου του, αλλά κυρίως για την οικονομία του χρόνου που διαθέτουμε. Για τα δύο τελευταία του έργα, το πρώτο το 2022, ο πιο σύντομος δρόμος, και το δεύτερο το Ναι Έρχου, η αποκάλυψη του Ιωάννη του 2023, στις εξαιρετικές εκδόσεις του Αθανασίου Αλτιτζή. Κύριε Κοσματόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω η συνάντησή μας εδώ να φέρει κάποιους καρπούς. Θα κάνω μια εισαγωγή λίγο, έτσι θα προσπαθήσω. Και θα προσπαθήσω από τη δική μου πλευρά, επειδή θεωρώ ότι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας μας επιτρέπει κυρίως να μιλήσουμε για τα δύο τελευταία έργα. Πρέπει να πω ότι όταν μου πρωτοείπανε το όνομα Αλέξανδρος Κοσματόπουλος, με συστήσαν, ας το πούμε έτσι, ως συστήσαν το όνομά σας ως ένα ειδικό της βίβλου και των Ευαγγελίων. Οπότε όταν μου δώσατε το πρώτο βιβλίο, δηλαδή διάβασα πρώτα το Ναι Έρχου, την Αποκάλυψη του Ιωάννη, αναρωτήθηκα τι είναι ακριβώς αυτό το βιβλίο, διότι δεν ήταν ένα ιστορικό βιβλίο, παρότι ήξερε την ιστορία που συνδέεται με την Αποκάλυψη. Δεν ήταν ένα θεολογικό βιβλίο, παρότι ήξερε τη θεολογία που υπάρχει γύρω από το ζήτημα της Αποκάλυψης. Και σε κάποια φάση όταν σας ρώτησα αν είναι δοκίμιο, αμφιταλαντευθήκατε. Οπότε σκεφτόμουν τι ακριβώς είναι αυτό το έργο. Η απορία μου λύθηκε όταν διάβασα το λογοτεχνικό, δηλαδή τον πιο σύντομο δρόμο, ο πιο σύντομος δρόμος. Έτσι. Εκεί κατάλαβα καταρχήν δύο πράγματα. Ότι πρώτον κατάλαβα ότι τελικώς το εγχείρημα είναι λογοτεχνικό, η γλώσσα είναι λογοτεχνική, η σκόπευση είναι άλλη βέβαια, θα μας το αναλύσετε αυτό εσείς. Κατάλαβα επίσης ότι τελικώς η Αποκάλυψη, πέραν από το να θεωρείται ένα κείμενο που όπως το έχουν αναλύσει είναι η μητέρα της χριστιανικής θεολογίας, είναι τελικώς και ένα λογοτεχνικό είδος. Και όντως, αν ψάξει κανείς την ιστορία, θα καταλάβει ότι πριν γίνει δεκτή στο σώμα της Καινής Διαθήκης η Αποκάλυψη, υπήρχε ένα πλήθος αποκαλύψεων, το οποίο θα λέει κανείς ότι ήταν η διάδοχη λογοτεχνία μετά την προφητεία και η οποία είχε εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή του Λεβάντε, όπως λέμε, όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και ήταν ένα είδος best-seller της εποχής, το οποίο κέρδιζε πάρα πολύ κόσμο. Στην αρχή η εκκλησία, η χριστιανική εκκλησία, επίσης αφιταλαντεύτηκε τι ακριβώς θα μπορούσε να κάνει με ένα τέτοιο κείμενο, που ήταν ένα κείμενο σκληρό, πολεμικό, αλλά το οποίο διέθετε μέσα του το πρόσωπο του Ιησού, του Χριστού. Άρα ήταν ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί συνήθως οι άλλες αποκαλύψεις δεν το είχαν αυτό το πρόσωπο μέσα. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, επίσης η Αποκάλυψη ήταν ένα άλλο στοιχείο, υπήρχε ένα άλλο στοιχείο σχέση με την Αποκάλυψη, το οποίο συνδέει και το λογοτεχνικό εγχείρημά σας. Γιατί μου είπατε σε κάποια στιγμή, ότι θα τα εξηγήσετε εσείς πιο αναλυτικά σε λίγο, μου είπατε σε κάποια στιγμή ότι τα γραπτά μου είναι καθυπαγόρευση. Έτσι. Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα όραμα και ένα θάμα που έρχεται, που προερχόταν από την περίφημη παράδοση τη βιβλική, όπου κυρίως ακούει κανείς λόγια, ακούει κανείς κάτι, η οποία ήταν η προφητική παράδοση και βαθμία με τα προφητικά κείμενα αρχίζει να αναπτύσσεται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον Ελληνισμό και τον Εβραϊσμό, που ήταν ότι πρέπει, αυτό που ακούω πρέπει και να το δω.
Και όντως οι ειδικοί της αποκάλυψης μιλάνε ακριβώς για την σταδιακή κυριαρχία του ωρά-ωρό. Δηλαδή ότι αρχίζουν να εμφανίζονται εικόνες υπό τη μορφή εκφράσεως, όπως λέγανε τότε. Άρα, σε ένα πρώτο βαθμό, θα λέει κανείς, εξηγήθηκε μέσα μου και πώς μπορούσε να περάσει με τέτοια άνεση το ζήτημα της λογοτεχνίας, ο πιο σύντομος δρόμος, το πέρασμα στην αποκάλυψη του Ιωάννη. Άρα μου εξηγήθηκε μέσα μου κατά κάποιο τρόπο πώς αυτό το ζήτημα της λογοτεχνικής έκφρασης, όπου βέβαια ως έκφραση εννοούμε στην παράδοσή μας και τις εικόνες μέσα, έτσι. Ναι. Όχι μόνο μια λογοτεχνική έκφραση. Μου εξηγήθηκε αυτό έτσι το πέρασμα. Ο λόγος είναι σε εσάς, δεν είναι απαραίτητο να μιλήσεις σε σχέση με αυτά που είπα. Εγώ αυτή τη στιγμή κατά κάποιο τρόπο έκανα μια εισαγωγή ενός αναγνώστη στο έργο σας, έτσι όπως το είδα εγώ. Τώρα θέλουμε να ακούσουμε τις προθέσεις του συγγραφέα. Για να αναφερθώ στην αποκάλυψη, πρέπει να πω τι ακριβώς προηγήθηκε πριν από την αποκάλυψη και πώς δηλαδή οδηγήθηκα προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλεια. Αυτό το οποίο μου συνέβη είναι ότι ξεβράστηκα στα Ευαγγέλια. Ο καλός μου φίλος, ο Γιάννης ο Κουρεμπελές, που είναι καθηγητής διδογματικής, είπε ότι αυτό το ξέβρασμα αποτελεί αρχή θεολογίας. Τι συνέβη? Ακολουθούσα σε ολόκληρη τη ζωή μου, ακολούθησα μία εσωτερική επιταγή. Υπήρχε δηλαδή μία εσωτερική εναγώνια κατάσταση, η οποία με οθούσε προς κάποια κατεύθυνση. Αυτή η κατάσταση δεν ήταν άμυρη της απογνώσεως. Όταν είχα διαβάσει κάποτε την ρίση του Αββά Ισαάκ παλιά, ότι απόγνωσης ζωή σαΐτη τον όπλο, δεν καταλάβαινα, δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς σημαίνει αυτό το πράγμα. Το κατάλαβα όταν ξεβράστηκα, και αυτή είναι η σωστή έκφραση, στα Ευαγγέλια. Δηλαδή, αυτή η απόγνωση η οποία με ακολουθεί από τα νεανικά μου χρόνια, ήταν η κινητήριος δύναμη ούτως ώστε να μείνω με συνέπεια προς μια κατεύθυνση η οποία με οδηγούσε κάπου και με οδήγησε εδώ που με οδήγησε. Εγώ δεν είμαι ούτε διανοούμενος, ούτε θεολόγος, ούτε κινούμε βάση ιδεών. Πλησιάζω τα πράγματα με τρόπο σωματικό, κατά δύναμη. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, όταν πλέον έφτασα σε μία κορύφωση που ήταν με τον αγρό του αίματος, μοιραία οδηγήθηκα, ξεβράστηκα στα Ευαγγέλια, γιατί καταλάβαινα μέσα μου ότι εκεί υπήρχε η αλήθεια την οποία επιζητούσα. Γιατί όπως είπα και πριν, αυτό που ζητούσα ανέκαθεν ήταν ο αραβώνας του πνεύματος. Χωρίς να μπορώ όμως να προσδιορίσω τι πράγμα είναι αυτός ακριβώς ο αραβώνας. Μπήκα λοιπόν στον κόσμο των Ευαγγελίων, είδα εκεί μέσα ότι ο λόγος του Ιησού είναι πολύ κοντά στην αρχή του Ευαγγελίου του Ιωάννη, ότι εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Σε σχέση με, επίσης με το περίφημο του Ρωμανού του Μελωδού, «Δώσ' μη λόγον λόγε, μη σιγών παρέλθεις με». Οπότε άρχισα να γράφω για τα Ευαγγέλια. Και μετά τα Ευαγγέλια ακολούθησε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έριξε μέσα μου ένα άλλο φως. Και μετά τον Απόστολο Παύλο ήρθε η σειρά της Αποκάλυψης, όπου κατά περίεργο τρόπο, όπως και στον Απόστολο Παύλο βέβαια, ερχόντουσαν πράγματα από την
βίβλο ολόκληρη και παίρναν τη θέση τους, σαν από μόνα τους. Δεν έκανα κάποια ειδική έρευνα δηλαδή, ούτε διάβασα ανάλογα κείμενα, γιατί δεν είμαι θεολόγος, δεν έκανα έρευνα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι έρευνα, αλλά άλλου είδους έρευνα. Και επίσης η αναζήτηση μιας ελπίδας. Γιατί η Αποκάλυψη είναι κατεξοχήν το βιβλίο της ελπίδας. Αλλά τι μας λέει? Ότι αν απορρίψετε, όπως και τον απορρίψαμε, το λόγο του Ιησού, τότε σας περιμένουν αυτά. Αυτά και αυτά και αυτά. Οι αποκαλυπτικές προορίσεις ήδη υπάρχουν στα Ευαγγέλια. Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Από τη στιγμή που ο Ιησούς καταλαβαίνει πλέον ότι η διδασκαλία του έχει απορριφθεί, αρχικά από τους Εβραίους και συνεχεία από την ανθρωπότητα, αρχίζει και μιλάει για τα πάθη. Και αρχίζουν οι αποκαλυπτικές προορίσεις. Ιδού αφίεται ο οίκος ημών έρημος. Αυτό για μένα είναι μία πραγματικότητα πλέον. Δεν είναι κάτι το οποίο θα συμβεί στο μέλλον. Είναι μία πραγματικότητα. Και αν δεν αλλάξει πορεία η ανθρωπότητα, μοιραία θα συμβούν όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στην Αποκάλυψη. Γιατί θα είναι τόσο τρομακτικά τα διλήμματα που θα τεθούν στα χρόνια που έρχονται, που ο άνθρωπος θα πρέπει ή να στραφεί στο Θεό ή να καταστραφεί. Αυτά τα δύο βλέπω μπροστά μου. Δηλαδή, δύο βασιλείες. Η βασιλεία των ουρανών και η βασιλεία της βίας. Ενδιάμεση κατάσταση δεν υπάρχει. Όποιος απορρίπτει την βασιλεία των ουρανών, μοιραία καθυλώνεται μέσα στο βασίλειο της βίας. Λοιπόν, όλα αυτά αποτέλεσαν μία ροή εσωτερική που λέω καθυπαγόρευση. Ναι, γιατί δεν σκεφτόμουν τι διανοήματα να γράψω. Έβγαιναν αυτά σαν ένας κουρνός. Πώς να το πω, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Ένας κουρνός, μια πηγή που με έκανε να γράφω κατάπαυστα. Αυτή είναι εν ολίγη, δηλαδή σχηματικά εντελώς όλη αυτή η πορεία που ακολούθησα όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί γράφω πάνω από 50 χρόνια και η κινητήριος δύναμη, όπως είπα, για να συνεχίσω να γράφω και να μην σταματήσω κάπου στη μέση, ήταν η απόγνωση. Και ο γραπτός λόγος, το σκαλιστήρι και το εργαλείο για να προχωρήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, δεν είχα άλλο τρόπο για να σκάψω στα ενδότερα της καρδίας, παρά μόνο ο γραπτός λόγος. Και να καταλάβω τα περί του εαυτού. Προχωρώντας προς αυτή την κατεύθυνση, και ιδίως με τον Παύλο και όλα αυτά, κατάλαβα ότι ουσιαστικά εαυτός δεν υπάρχει. Ο εαυτός μας είναι κάποιος άλλος, που ο Παύλος το λέει πολύ καθαρά, «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός». Δεν ζούμε με βάση τον πραγματικό εαυτό μας, γιατί ο πραγματικός εαυτός μας προσδιορίζεται μόνο από τις σχέσεις μας με τον Χριστό. Δεν υπάρχει ουσιαστικά, είναι ανύπαρθος, είναι ανυπόστατος. Εάν δεν συνδεθούμε με τον Χριστό, είμαστε ανυπόστατοι. Γιατί ο κόσμος ολόκληρος ως κτίσμα δεν μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί. Και κατά συνέπεια ούτε εμείς μπορούμε να αυτοπροσδιοριστούμε σε σχέση με τον κόσμο. Αυτές ήταν οι βαθύτερες, ας πούμε, όσεις που με οδήγησαν στο να πάρω αυτό το δρόμο. Γιατί όντως υπάρχει μεγάλη απορία πώς από λογοτέχνης κατέληξε εκεί σε αυτά. Αλλά όντως υπάρχει λογοτεχνικός, δηλαδή ο λόγος μέσα στα Ευαγγέλια και στην Αποκάλυψη και αυτά είναι λογοτεχνικός. Mm-hmm. Δεν είναι θεολογικός. Ναι. Ναι.
Και δεν μπορεί να πάει ανάποδα. Εγώ τώρα με αυτό που είπατε, έτσι, βρίσκομαι σε μια κατάσταση απορίας υπό την έννοια ότι αν αυτά που είπατε τα δούμε με την ανάποδη αντίστροφη φορά προς το μυθιστόρημα, αν πάμε δηλαδή από την αποκάλυψη σε σχέση με αυτά που είπατε στο μυθιστόρημα, υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με το ποιος μιλάει στο μυθιστόρημα. Γιατί το μυθιστόρημα, παραδείγματος χάρη, είναι, θα λέει κανείς, ένα όντως μια ενδοσκόπηση μιας εαυτότητας. Ναι. Για να μπορέσουμε να κάνουμε και λίγο τη γέφυρα, γιατί προσωπικά πήγαμε, έτσι όπως το διάβασα εγώ, πήγαμε ανάποδα. Για να το πάμε έτσι όπως το διάβασα εγώ, είναι στην ουσία ο πιο σύντομος δρόμος, αυτό που με εντυπωσιάζει κατά κάποιο τρόπο στον πιο σύντομο δρόμο, είναι καταρχήν μια αφηγηματική τεχνική, η οποία, κατά την οποία ο αφηγητής αναφέρεται στον εαυτό του ως ένα εσύ. Ναι. Έτσι. Εδώ τώρα υπήρχε πάντοτε ένα μεγάλο δίλημα. Δηλαδή συνήθως... Μιλάω σε δεύτερο πρόσωπο. Έτσι. Αυτό τώρα μου φαίνεται εντυπωσιακό για τον εξής λόγο. Συνήθως έχουμε το εξής δίλεμμα. Ή ο λόγος μας και του μυθιστορήματος γενικώς, της παράδοσής του, είτε είναι η ευρωπαϊκή, είτε μπαστός και αυτή που εμείς πήραμε από την νεωτερικότητα, αλλά την είχαμε αναπτύξει πολύ πριν κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Ναι. Το μυθιστόρημα δεν είναι μόνο νεωτερικό, ήταν και πριν. Και πριν, έτσι. Ή θα μιλούσαμε και σαρικά, οπότε θα κάναμε τον εαυτό μας ως αφηγητές, θα τον κάναμε ένα αντικείμενο, οπότε θα είχαμε ένα πολύ ισχυρό υποκείμενο και αντικείμενο, τα οποία θα βρισκόντουσαν σε μια κατάσταση σχάσης μεταξύ τους, ή θα κάνουμε αυτό που κάνετε εσείς και που το οποίο με εντυπωσιάζει είναι ότι στην ουσία απευθύνεστε στον εαυτό σας σαν να πρόκειται όχι για ένα διχασμένο υποκείμενο, αλλά σαν πρόκειται για ένα πρόσωπο. Ναι. Και υπ' αυτή την έννοια, ας το πούμε έτσι μέσα μου, φτιαχνόταν αυτή η γέφυρα ενός προσώπου μυθιστορηματικού, έτσι, ένα περίεργο, πολύ ωραίο μείγμα, έτσι, ενός ησυχαστικού μοντερνισμού θα το ονόμαζα, το οποίο μπορούσε να φτιάξει και την όμορφη γέφυρα προς την αφήγηση του αμνού, της αποκαλύψεως. Αυτές τώρα, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι εντυπώσεις αναγνώστη. Εγώ θέλω να ακούσω από εσάς πώς θέλω να ακούσω. Παρακαλώ, έτσι, δεν απαιτώ κάτι. Θέλω να ακούσω, ας το πούμε έτσι, πώς τελικώς υπάρχει και αυτή η φορά από ένα κλασικό αφήγημα της εγότητας, της εαυτότητας, προς αυτό που λέτε εσείς, δηλαδή της αποκαλύψεως, όπου η εαυτότητα δεν μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί έτσι, με τον τρόπο που τέλος πάντων παραδοσιακά αυτοπροσδιορίστηκε το δυτικό υποκείμενο μέσω του μυθιστορήματος. Είναι αυτό το πράγμα ότι υπάρχει μια απώλεια του εαυτού. Οπότε με την απώλεια αυτή, η οποία είναι μια κατάσταση πάρα πολύ οδυνηρή, είναι μια συντριβή ουσιαστικά. Γιατί δύο δρόμοι υπάρχουν για την πνευματικότητα. Ο ένας είναι ο δρόμος του μοναχού, ο οποίος μπαίνει στην υπακοή και αν μείνει στην υπακοή, που είναι η βασιλική οδός κατ' εμέ, φτάνει σε μία πνευματική κατάσταση. Και ο άλλος δρόμος όλων ημών που είμαστε μέσα στον κόσμο, είναι μία τραυματική εμπειρία, η οποία είναι θανάσιμη για τον εαυτό και για το εγώ. Και εκεί ακριβώς, μέσα σε αυτή την πολύ οδυνηρή κατάσταση, σύνθεο πάντα, διότι χωρίς να υπάρχει η χάρις, ένα άλλο πάλι φοβερό ζητούμενο πράγμα, δεν μπορεί κανείς να βγει από αυτή την κατάσταση. Θα πέσει σε άλλους δρόμους σκοτεινούς. Βγαίνοντας από αυτή την κατάσταση, διαπιστώνει ότι ουσιαστικά εαυτός δεν υπάρχει. Και έτσι μπορεί να δοθεί με έναν άλλο τρόπο. Έτσι μπορεί να γίνει αντιγραφέας, με τη σωστή έννοια της λέξης. Να γίνει αντιγραφέας, να γίνει να δεχθεί την υπαγόρευση από μια κατάσταση
που δεν του ανήκει. Γιατί ο ίδιος είναι κάτι άλλο πλέον. Και γράφοντας ένιωθα αυτό το πράγμα, ότι είμαι κάποιος άλλος. Και μάλιστα μπορώ να πω και το εξής, ότι έβλεπα ένα φως ανάμεσα στις γραμμές, ανάμεσα στις λέξεις. Αυτή είναι η δεν έχω δει οράματα και τα λοιπά, τίποτα από όλα αυτά, αλλά γράφοντας έβλεπα μέσα στις λέξεις ένα φως. Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο ήταν φως των λέξεων ή κάτι άλλο. Αυτό μου συνέβη. Αλλά έχει να κάνει όλα αυτά με την απώλεια του εαυτού, που είναι μια τρομερή περιπέτεια. Ίσως η πιο τρομερή περιπέτεια που υπάρχει στον κόσμο για ένα άτομο. Λοιπόν, καταργείται η έννοια του ατόμου, δηλαδή όλα αυτά τα νεωτερικά με τα νεωτερικά εγώ πάνε περίπατο. Δεν υπάρχουν πλέον για τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος είναι σε αυτή την κατάσταση, γιατί περί καταστάσεως πρόκειται. Λοιπόν, δεν υπάρχουν όλα αυτά. Όλα αυτά είναι για συζητήσεις. Εμένα με ενδιαφέρει πάντα η ουσία. Δηλαδή, το πού θα τοποθετηθώ, από εκεί ξεκινούσε και η απόγνωση. Δεν μπορούσα να τοποθετήσω τον εαυτό μου μέσα στον κόσμο. Δεν έβρισκα καμία θέση. Βέβαια. Ναι. Από πολύ νέος. Μου έλεγε ένας φίλος μου, τις προάλλες, που κάναμε παρέα τότε και έμενε στην Οτάξη ο Σιμώτας, γνωστός συγγραφέας, που πηγαίναμε, έμενε στην οδό, στην πλατεία Ναβαρίνου, σε μια παλιά πολυκατοικία εξαόροφη, που δεν είχε ασανσέρ. Χτυπούσα από κάτω το κουδούνι, ανέβανα πάνω, έκανα τρεις βόλτες γύρω μέσα στην τραπεζερία του και έφευγα. Και μου λέει, ας πούμε, είχες φοβερή απόγνωση. Όντως, έτσι είναι. Αλλά πολύ αργότερα συνειδητοποίησα ότι αυτή η απόγνωση ήταν η κινητήριος δύναμη της πραγματικής, ας πούμε, ολοκλήρωσης. Γιατί τώρα δεν έχω πια απόγνωση. Είχα μέχρι πρότινος. Τώρα δεν έχω πλέον. Τώρα είμαι πλημμυρισμένος από μια άλλη ελπίδα. Που η ελπίδα αυτή έχει να κάνει και με το θάνατο και με τη ζωή και με τα δυο. Το βλέπει νομίζω και στο λογοτεχνικό έτσι, έργο σας αυτό, αυτή η συζήτηση με τους νεκρούς ως ζωντανούς στην ουσία. Ναι. Έτσι, με μια υπάρχει ιδιαίτερη φροντίδα κιόλας για πρόσωπα όπως η Ζωή και Καρέλη. Ναι. Που είναι πολύ συγκινητικά έτσι, όλα αυτά που γράφεται για τη Ζωή Καρέλη. Τη Ζωή Καρέλη, ναι. Το βιβλίο και για τον Μπεντζίκη βεβαίως. Είχαμε πολύ στενές σχέσεις. Και με τους δύο. Και με τον Μπεντζίκη και με την Καρέλη. Πολλοί λένε και αναρωτιούνται τη σχέση μου με τον Μπεντζίκη. Γιατί ας πούμε λέγανε επί σειρά ετών ότι είμαι μπεντζικικός κτλ. Ο Μπεντζίκης ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος, ένας μεγάλος συγγραφέας, με τεράστια μνήμη. Ήξερε πάρα πολλά πράγματα και φυσικά κοντά του έμαθα πολλά. Μην ξεχνάμε ότι στο Μπεντζίκη με οδήγησε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος. Δηλαδή κατόπιν υποδείξεώς του πήγα στο Μπεντζίκη. Δεν πήγα δηλαδή ως λογοτεχνής ο νέος, αλλά πήγα διότι χρειαζόμουν ένα φως μέσα στο σκοτάδι που βρισκόμουν, που παράδερνα. Και ο Γεροπαΐσιος δεν μου ζητά να τον πω Άγιο, γιατί τον νιώθω τόσο κοντά μου. Όταν λέμε κάποιον Άγιο, έχει πάρει αποστάσεις. Δεν ξέρω. Σε μένα συμβαίνει αυτό, ίσως μη συμβαίνει σε άλλους. Αλλά διείδε την κατάσταση στην οποία βρισκόμουν, τον οποίον όσοι ο Γέροντα συνάντησα μέσα από μία σειρά απιθάνων συμπτώσεων, δεν τον ήξερα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όπου η σύμπτωση πάβει να είναι σύμπτωση και υπερβαίνει το τυχαίο. Και έτσι γνώρισα τον Μπεντζίκη, τον οποίο έμαθα πολλά πράγματα. Κυρίως στη συντριβή του κοινωνικού προσωπιού ή προσώπου,
ούτως ώστε να φανεί το πνευματικό, η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Αυτό το έδειχνε με τον τρόπο του, με την συμπεριφορά του. Δεν έλεγε λογιά, δηλαδή έλεγε αυτό, αλλά δεν μιλούν, δεν έλεγε τώρα πρέπει να κάνω αυτό και να συντρίψουμε το προσωπικό. Όχι. Αλλά με αυτά που έκανε, ας πούμε, ήταν. Σε έπαιρνε και σε σήκωνε. Αλλά μετά όμως ήμουν ένας άνθρωπος με μια διαφορετική ιδιοσυγκρασία. Και εισχωρώντας τα κατάβατα της καρδίας κατά τα ησυχαστικά πρότυπα, όταν αυτό εννοώ, εκεί βρήκα, υπήρχαν άλλα φυτά. Δηλητηριώδη ή μη. Τα πάθη είναι μέσα στην καρδία, σύμφωνα με τον ησυχασμό. Λοιπόν, οπότε οδηγήθηκα προς μια άλλη κατεύθυνση, γιατί ήμουν άλλος άνθρωπος. Αυτό ήταν όλο. Είναι δηλαδή απολύτως φυσιολογικό. Εξάλλου ο Πεντζίκης δεν του άρεσε να το μιμούνται. Όταν έδινε κανείς κάποιον ότι το μιμείται και τα λοιπά, γινόταν εξαλός. Δεν του άρεσε καθόλου. Το λέει και ο Πετρόπουλος κάπου αυτό. Ότι ο Τσαρούκης έβγαζε τσαρουχάκια, αλλά ο Πεντζίκης δεν ήθελε κανέναν άνθρωπο να τον μιμείται και να τον κάνει και να τον δείχνει. Μου είχατε πει και κάποια στιγμή ότι πήγαινε πιο πολύ ο Πεντζίκης στα συναξάρια, ενώ εσείς... Ναι, ο Πεντζίκης, ο κόσμος του, ας πούμε, ήταν τα συναξάρια, οι Άγιοι, οι τοποθεσίες με την ιστορία τους, της Μακεδονίας ιδίως. Ήξερα αυτά, τα ήξερε πάρα πολύ καλά. Ναι. Και τι δεν ήξερε ο Πεντζίκης, ναι, ήξερε τα πάντα, ήξερε, ας πούμε, πρώτα-πρώτα φυτολογία. Πάρα πολύ φυτολογία, τα πάντα ήξερε. Προσπαθούσαμε στις εξοχές και έλεγε αυτό είναι, το φυτό λέγεται έτσι και το άλλο έτσι και αυτές είναι οι ιδιότητές του. Ήξερε, δηλαδή ήταν, τι να πω, ήταν ένα φαινόμενο. Αλλά είπαμε, είναι διαφορετικός άνθρωπος. Τι να γίνει, δεν γινόταν διαφορετικά. Και οδηγήθηκα, δηλαδή για μένα αυτό το πράγμα ήταν απολύτως φυσιολογικό. Και απορώ πως δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι και απορούν και πώς και γιατί. Ναι. Τι έγινε δηλαδή, αυτό ήτανε, τι θα κάνουμε τώρα. Έπρεπε, ας πούμε, να απαντήσω στα δικιά μου συζητήματα, στα δικιά μου ερωτήματα. Και ιδίως μετά την απώλεια του εαυτού. Πώς θα σταθώ μες στον κόσμο. Και πάντοτε με ενδιέφερε ο αραβόνας του πνεύματος. Αυτό δηλαδή, υπήρχε αυτή η σκέψη μέσα στο μυαλό μου και στον ύπνο μου και στον ξύπνο μου. Και έτσι, ας πούμε, ξεβράστηκα στα Ευαγγέλια και ξεκίνησε αυτή η πορεία, ας πούμε, που εξάντλησα όλη την Καινή Διαθήκη και κατά κάποιο τρόπο και τη Βίβλο ολόκληρη. Mm-hmm. Τι νομίζω, το είπα ότι έχει πει ο πατήρ Ιωάννης Κεδαρέσης που έγραψε για το αυτό, ότι για το Νέο Έργο, ότι μέσα στο βιβλίο αυτό περνάει ολόκληρη βίβλος. Δεν είμαι κανένας μελετητής της βίβλου, ούτε ειδικός. Αλλά έβγαιναν, όλα αυτά έβγαιναν από μόνα τους, δεν ξέρω τι, ή τα συναντούσα, γράφοντας. Για τους προφήτες, για το ένα, για το άλλο. Έτσι έγιναν όλα αυτά. Ο τόπος εδώ έπαιξε προφανώς ένα σημαντικό ρόλο έτσι, στη ζωή σας. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια λογοτεχνία, στο πούμε έτσι, της Μακεδονίας κατά κάποιο τρόπο. Η οποία ήταν και μια, είχε μια, στο πούμε έτσι, και μια... Βρισκόταν στο ξέφωτο πολιτισμών. Ήταν δηλαδή η Εγνατία Οντός, ήταν δίπλα η μοναστική πολιτεία. Κυρίως ήταν η παράδοση... Το Άγιον Όρος έπαιξε μεγάλο ρόλο. Έπαιξε μεγάλο ρόλο ο τόπος. Έπαιξε σε διαμόρφωση του τόπου. Μάλλον στη διαμόρφωση του τόπου και στα υπόγεια ρεύματα. Έτσι, αυτό ήθελα να αναδείξουμε τώρα λίγο, γιατί στο λογοτεχνικό είναι πολύ φανερό αυτό, ναι. Όχι τόσο στην αποκάλυψη. Στα υπόγεια ρεύματα τα οποία διατρέχουν υπογείως τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Ο ησυχασμός έδωσε τον τόνο. Άγιος Γρηγόρος Παλαμάς, Άγιον Όρος και όλα αυτά. Mm-hmm. Νικόλαος Καβάσιλας και πολλοί άλλοι. Εγώ, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο ήρθα σε επαφή και σε συνάθεια με αυτά τα βαθύτερα ρεύματα. Στα οποία και ο Πεντζίκης, βεβαίως, είχε σχέση και συνάθεια με αυτά. Ναι, ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Και ο Ιωάννου, επίσης.
Λοιπόν, ήρθα σε συνάφη με αυτά τα υπόγεια ρεύματα. Και αυτό το πράγμα περιγράφεται κατά κάποιο τρόπο ή δείχνεται στον πιο σύντομο δρόμο. Ναι, γιατί υπάρχει, ο τόπος έχει, παίζει ρόλο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πολύ μεγάλο ρόλο. Και η Καστοριά έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Η Καστοριά έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά θα μιλήσουμε όταν έρθει η ώρα για την Καστοριά. Γιατί τώρα είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό. Ναι, είναι πολλά τα κεφάλαια. Ναι, είναι πολλά τα κεφάλαια. Γι' αυτό ήθελα εγώ έτσι λίγο να επικεντρωθούμε στην οικονομία αυτή τη συζήτηση, στα αυτά τα δύο τα έργα, στο πούμε έτσι. Στο πιο σύντομο δρόμο, δηλαδή καταδεικνύονται τα ησυχαστικά πράγματα, οι ησυχαστικές τάσεις που υφίστανται στη Θεσσαλονίκη και στα περίχωρά της. Πιάνονται εκεί πέρα και αναφέρονται. Ναι. Και υπό αυτή την έννοια είναι ένα κομβικό βιβλίο. Δηλαδή όλα αυτά, όλα μου τα έργα, προετοιμάζουν κατά κάποιο τρόπο το τελικό μου ξέβρασμα. Mm-hmm. Εάν δεν υπήρχαν όλα τα προηγούμενα, δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Το να πάω δηλαδή να στραφώ ξαφνικά στα Ευαγγέλια. Δεν γίνονται αυτά έτσι. Δεν είμαι καθισμένος στο γραφείο μου και σκεφτόμουν τώρα τι να γράψω. Ας γράψω και τα Ευαγγέλια. Δεν έγινε έτσι αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε να γίνει έτσι. Αλλά όλο το έργο μου προηγουμένως προετοίμασε αυτή την κατάσταση ούτως ώστε η τελική όθηση να με οδηγήσει στα Ευαγγέλια. Δηλαδή στο Λόγο του Θεού. Στο Λόγο του Θεού. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Δηλαδή μου μίλησαν όλα αυτά. Είναι ο Λόγος του Θεού. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ενώ ας πούμε τον Χριστό τον βρίζουν, τον προπυλακίζουν, ακόμα και τον κοροϊδεύουν, ακόμα και τώρα και λέγονται διάφορα. Για αυτούς είναι το μέγα σκάνδαλο. Διότι παραμένει μπροστά τους. Κάθε φορά ενώ τον βρίζουν και τον αυτό και τα λοιπά, ο Χριστός είναι εκεί. Και επάνω σπάνω τα κεφάλια τους. Όλοι. Υπό αυτή την έννοια έτσι και ο Χριστός είναι αυτό το σημείο, το στοιχείο έτσι που συνδέει τη λογοτεχνία σας με τη σωματικότητα που είπατε. Ναι. Εξορισμού, γιατί σας βλέπω μιλάτε κυρίως για τον Χριστό. Μα ναι, γιατί ο Χριστός είναι... τα Ευαγγέλια δεν έχουν ιδέες. Δεν υπάρχουν ιδέες εκεί μέσα. Εκεί υπάρχει πραγμάτωση μόνο. Ο Χριστός και αυτή είναι όταν λέμε σάρκος του Χριστού. Τι είναι, τι είναι αυτό. Πώς εξηγείται. Πώς εκφράζεται αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί και ο όρος σωματικότητα είναι, μπορεί να σημαίνει τα πάντα. Μα τίποτα. Γιατί δείχνει, ο Θωμάς λέει να σε αγγίξω τα σημεία και του δείχνει τα σημάδια. Από το... Απ' την άλλη, η απορία είναι αν η σωματικότητα, παραδείγματος χάρη, δεν έχει όντως σχέση με το κοινωνικό πρόσωπο που ήθελε να συντρίψει ο Πεντζίκης. Όχι, δεν έχει σχέση. Έχει σχέση, αλλά είναι η προϋπόθεση. Mm-hmm. Όλα έχουν σωματικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Δεν είναι μια φάντασμα, ούτε μια ιδέα. Μου είπε κάποιος όνομα και μη χωριό καθηγητής της θεολογικής, αφού έχουμε τον Χριστό, τι δεν κάνουμε την Παναγία. Μα χριστιανέ μου, αν δεν έχεις την Παναγία, δεν έχεις ούτε τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός πήρε τη σάρκα της Παναγίας. Πώς θα αποκτήσει υπόσταση μέσα μας ο σαρκωμένος Χριστός. Ναι. Δεν είναι ας πούμε ένα φαντασιακό κατασκεύασμα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα πάντως, γιατί τελικώς ποια είναι η απόσταση που έχει το κοινωνικό πρόσωπο από την Εκκλησία. Εκεί πάμε στη λεγόμενη άκθηση της Εκκλησίας του Χριστού. Δηλαδή η φροντίδα για το κοινωνικό πρόσωπο, όλοι έχουμε ένα κοινωνικό πρόσωπο, αλλά η φροντίδα και ο καλοπισμός του κοινωνικού προσώπου, η προώθησή του προς αναγνωρισιμότητες κτλ. Αποκλείει τον δρόμο, κλείνει τον δρόμο
προς την άκτιση του Εκκλησία, όπου η παρουσία εκεί γίνεται με το πνευματικό μας πρόσωπο. Δεν γίνεται με το κοινωνικό. Άσχετο το τι συμβαίνει. Αλλά η άκτιση στην Εκκλησία του Χριστού, που είναι υπαρκτή και επίγεια κατά τον Άγιο Πορφύριο, συναποτελείται και συντίθεται από ανθρώπους που έχουν αγγίξει την πνευματική τους υπόσταση. Μπορεί να είναι η απλή γυναικούλα του λαού που πάει και κάνει την προσευχή της, έχει πνευματική υπόσταση. Που μπορεί να μην έχει ένας πολυπράγμων μεγαλοπρεπής άνθρωπος. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι. Ότι η συμμετοχή στην άκτιση της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό το πράγμα προϋποθέτει τη συντριβή ή την απώλεια του κοινωνικού προσώπου. Και είπαμε πάλι, ο κολοπισμός και η συντήρηση του κοινωνικού προσώπου. Ναι, προφανώς, γιατί δεν είναι μόνο, δηλαδή προφανώς κοινωνικό πρόσωπο δεν μπορεί να είναι μόνο ο κολοπισμός ή παραδείγματος χάρη δημόσιες σχέσεις ή προσπάθεια της κοινωνικής ή οποιασδήποτε ναι. επιτυχίας. Πρέπει να υπάρχει και ένα μίνιμουμ της κοινωνικής επαφής και σχέσης που έχουμε. Υπάρχει, αλλά ο Ισάκος Σύρος, μιλώντας αυτό ακριβώς για αυτά τα πράγματα, προχωράει πολύ πιο πέρα. Δηλαδή εκμηδενίζει το κοινωνικό πρόσωπο εντελώς. Εκεί που, λέει, που μιλάει για τον ταπεινό άνθρωπο. Ο οποίος αποφεύγει τον κόσμο, αποφεύγει τις σχέσεις, αποφεύγει τις συνελεύσεις, τις φωνές, τα πάντα όλα. Και είναι εκεί μέσα στο κελί του ή στον εαυτό του μέσα και προσεύχεται. Εσωτερικά, με την ωραία προσευχή. Εκεί ο Ισάκος ο Ιησούς προχωράει πολύ. Αλλά εντάξει. Δεν μπορούμε να τα φτάσουμε όλα αυτά. Mm-hmm. Ωστόσο, αποτελούν ένα φωτεινό παράδειγμα. Είναι ένα φωτεινό παράδειγμα και αποτελούν ένα πρότυπο. Το οποίο και η προσπάθεια να τίνουμε προς τα εκεί είναι αξιόλογη. Η ερώτηση, η απορία θα λέει κανείς, είναι αν στον βαθμό που δεν επιτυχάνεται κάτι τέτοιο, δηλαδή στον βαθμό που δεν επιτυχάνεται, θα λέει κανείς, ένας τρίαμβος της Εκκλησίας, δεν υπάρχει ένας διχασμός ο οποίος συνεχίζει να επιτείνεται ανάμεσα στο πνευματικό και το σωματικό, την Εκκλησία και την κοινωνία, το πολιτικό ως λύση ή την πολιτική λύση και την πνευματική λύση. Όποιος προσβλέπει προς την Εκκλησία του Χριστού την πραγματική, δεν έχει διχασμό. Έρονται οι διχασμοί όλοι και συμμετέχει σε μία ενότητα. Όπως είναι, δεν χρειάζεται να είναι μεγαλοθεία. Mm-hmm. Ο διχασμός έρεται. Δεν υπάρχει πια αυτό το πράγμα. Εξανεμίζεται, όπως εξανεμίζονται και οι επιθυμίες. Πάβει πια να επιθυμεί κάτι πέραν του να προχωρήσει και να ενωθεί περισσότερο με τον Χριστό και την Εκκλησία του. Ας πούμε στον Προύστ, που είναι πολύ ενδεικτικό η σχέση του με την επιθυμία δηλαδή, όταν πηγαίνει ο ήρωας στους Γκερμάντ που τον έχουν καλέσει και που είναι ο μύχιος πόθος του να βρεθεί επιτέλους σε αυτό το σαλόνι, πηγαίνοντας κατά εκεί με την άμαξα, ξαφνικά αυτή η επιθυμία εξανεμίζεται σαν να μην υπήρξε ποτέ και πάβει να υπάρχει. Και αυτομάτως μετά έχει τρεις παρεστήσεις, η μία πίσω από την άλλη, που του ανοίγουν ολόκληρο το παρελθόν και έρχεται μπροστά στα μάτια του. Καθώς κατεβαίνει από την άμαξα και στραβοπατάει σε ένα πλακάκι, με το μαντίλι που πάει να το ξετυλίξει και αυτό, το τραπεζομάντιλι, την πετσέτα του αυτού, και με τη μαντιλέ που πάει και τη βουτάει μέσα στο τσάι. Έχει τρεις παρεστήσεις, η μία πίσω από την άλλη. Ακριβώς γιατί έχει η επιθυμία του που τον έκαιγε μια ζωή ολόκληρη, πάει να υπάρχει. Σαν να μην υφίσταται. Καταπληκτικό. Σκεφτείτε τώρα, κατά ανάλογο τρόπο ας πούμε, τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού.
τι είδους πληρότητα απολαμβάνει ο άνθρωπος. Σε ποια πληρότητα μπαίνει, η οποία αναπληρώνει τα πάντα. Δεν χρειάζεται πλέον ούτε να είναι διχασμένος, ούτε να σκέφτεται και τι να κάνω και τι να μην κάνω και πώς έρθουν τα πράγματα και ξέρω εγώ. Τι να πω, είναι μια χαρούμενη πληρότητα. Ανεξαρτήτως ότι συμβαίνει έξω και συμβαίνουν τα μύρια όσα όπως βλέπουμε, είναι να τρελαίνεσαι. Εκείνη η απορία, πώς μπορεί να ζει αυτή την εμπειρία και μετά να βγαίνει έξω και να συμπεριφέρεται αλλιώς. Κοίταξε, ναι, εντάξει. Είναι ένα ερώτημα μεγάλο, έτσι, γιατί νομίζω για να το συνδέσω, τώρα βεβαίως δεν θα έχουμε το χρόνο να το αναλύσουμε, αλλά αυτό πηγαίνει πάρα πολύ και στον Παύλο και στον νόμο. Έτσι, τη σχέση του Παύλου με τον Χριστό και με τον νόμο, το οποίο είναι, στην ουσία θα πρέπει να το αναπτύξουμε αυτό σε κάποια. Σκέψου, ένας φανατικός φαρισαίος που ζει με τον νόμο μέχρι κεραίας, ξαφνικά βγαίνει και λέει ότι ο νόμος, ας πούμε, δεν οδηγεί πουθενά. Δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τον Χριστό αν ακολουθεί τον νόμο. Σκάνδαλο μεγάλο. Μιλάμε τρομερό πράγμα. Σκάνδαλο και. Να σκεφτούμε δηλαδή το τι άλμα έκανε εσωτερικό αυτός ο άνθρωπος για να πάει από το ένα άκρο στο άλλο. Δεν είναι πράγματα απλά αυτά. Ούτε εύκολα. Για τον Παύλο μπορούσαμε να πούμε πολλά. Ναι, θα πρέπει σε κάποια φάση να το κανονίσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι μένει. Η συζήτηση για την αποκάλυψη, ενώ μπορεί να συνδεθεί με τον λογοτεχνικό, με τον πιο σύντομο δρόμο, χρειάζεται και τον απαραίτητο αρμό με τον Παύλο. Ναι, βέβαια. Γιατί οπωσδήποτε είναι δύο συνδεόμενα έτσι, κείμενα, γιατί αυτό που μας βασάνιζε εμάς ως Έλληνες και ως Χριστιανούς εκείνη την εποχή ήταν η σχέση μας με τον νόμο. Ήταν δύσκολη η δική μας συμφιλίωση με την έννοια ενός γραπτού, ας το πούμε, νόμου που θα. Ναι. Και κανόνων, και κανόνων αυστηρών. Έτσι. Έτσι. Βέβαια. Κύριε Κοσματόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μας και με την μεγάλη ελπίδα να ανανεώσουμε το ραντεβού και να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα βιβλία. Και εγώ ευχαριστώ και εύχομαι εκ βάθους καρδίας να μας δοθεί πάλι η ευκαιρία να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.